θεωρώ πάρα πολύ δεδομένο. Μου το έχετε ζητήσει πάρα πολύ να το γυρίσω σε βίντεο. Οπότε ορίστε, σήμερα θα σας δείξω πώς κάνω edit τις φωτογραφίες μου στα Instagram. Ίσως η όλη διαδικασία να σας φανεί λίγο too much για ένα απλό Instagram, αλλά σκεφτείτε ότι τα social media είναι η δουλειά μου, οπότε θέλω να δίνω όσο το δυνατόν το καλύτερο αποτέλεσμα σε αυτό που κάνω. Το πρώτο πράγμα που μου παίρνει ίσως και το περισσότερο χρόνο και μου είναι το πιο δύσκολο είναι να βρω ποια φωτογραφία θα ανεβάσω στο Instagram. Σε αυτό με βοηθάει μια εφαρμογή που λέγεται Synac. Στο Synac μπορείς να ανεβάσεις κάποια set φωτογραφιών, κάποια mini blogs μέχρι 20 φωτογραφίες και μετά οι υπόλοιποι χρήστες μπορούν να βαθμολογήσουν κάνοντας swipe δεξιά ή αριστερά και εσύ να βλέπεις τα ratings. Εγώ το χρησιμοποιώ για να διαλέξω η ίδια ποια φωτογραφία θέλω να ανεβάσω, γιατί η ίδια η εφαρμογή βάσει αυτών που έχω κάνει swipe δεξιά και αριστερά μου δείχνει ποια μου αρέσει πιο πολύ ή υποσυνείδητα. Οπότε μπαίνω κατευθείαν στο Synac που λέγομαι Venetia Camara, αν κατεβάσετε την εφαρμογή να με ακολουθήσετε. Και φυσικά το πρώτο πράγμα που βλέπουμε είναι τα homepage, η αρχική σελίδα που στην αρχή σου δείχνει τα hot, δηλαδή ποια set φωτογραφιών είναι έτσι πιο trending αυτή τη στιγμή. Δίπλα σου έχει social, μετά σου έχει τα new, δηλαδή τα πιο πρόσφατα set. Ου, πολύ ωραίο αυτό. Και ύστερα σου έχει τα top, δηλαδή αυτά με τα πιο πολλά ratings. Θα μπω σε ένα set φωτογραφιών για να συγκρίνουμε τις φωτογραφίες και να τις κρίνουμε ευγενικά. Πάντοτε πηγαίνουμε πάνω στο start. Ου, από αυτές μου αρέσει πάνω φυσικά γιατί έχει φαγητό. Από αυτές τις τρεις προτιμώ τη μεσαία, ουλαλά. Και τώρα αυτή είναι η αγαπημένη μου, μου λέει. Μπράβο για το set, κορίτσι. Θα πάω τώρα κι εγώ να ανεβάσω τις δικές μου φωτογραφίες. Πηγαίνω κάτω στο scene. Αφού λοιπόν ανέβασα το set, πατάω πάνω στο start για να αρχίσω να συγκρίνω μόνη μου τις φωτογραφίες. Από αυτές τις δύο δεν μου αρέσει η πάνω, οπότε την πηγαίνω αριστερά. Από αυτές προτιμώ την πάνω, οπότε την πηγαίνω δεξιά. Από αυτές δεν μου αρέσει η πάνω, οπότε την πηγαίνω αριστερά. Και boom, μας λέει η εφαρμογή, αυτή είναι η αγαπημένη μου και αυτήν πρόκειται να σας δείξω πώς επεξεργάζομαι. Λίγο πιο κάτω μπορώ να δω το view details που να μου δείξει πιο αναλυτικά τι ψήφισε ο κόσμος για τις φωτογραφίες μου. Α, και βλέπουμε ότι η αγαπημένη μου φωτογραφία ήταν και η αγαπημένη του κοινού με 33 ψήφους και βλέπουμε γενικά ποιες έχει προτιμήσει το κοινό. Έχοντας βρει λοιπόν την αγαπημένη μου φωτογραφία, πηγαίνω στο Snapseed για να κάνω την πιο βασική επεξεργασία όσον αφορά φωτεινότητα, αντίθεση, κορεσμό, να γίνει το background όσο πιο άσπρο γίνεται. Και αρχίζω την επεξεργασία. Πηγαίνω κάτω που λέει εργαλεία. Και το πρώτο πράγμα που κάνω είναι να φτιάξω λίγο στην προσαρμογή που γράφει, να φτιάξω λίγο τη φωτεινότητα και την αντίθεση. Κάνεις swipe δεξιά και αριστερά, εγώ θέλω να την ανεβάσω. Γενικά η αισθητική στο προφίλ μου στο Instagram είναι πάρα πολύ άσπρη, οπότε όλο μου το edit βασίζεται πάνω σε αυτό. Μετά κάνω swipe προς τα πάνω για να πάει στην αντίθεση και το κάνω swipe προς τα δεξιά για να ανεβάσω την αντίθεση. Το πιο βασικό που κάνω, αυτό το άπειρο άσπρο που βλέπετε από πίσω, γίνεται με το επιλεκτικά. Αυτό το scene που βλέπουμε κάτω το βάζω πάνω σε ένα σημείο της φωτογραφίας που θεωρώ ότι θέλει συγκεκριμένα αυτό το σημείο ένα φτιάξιμο. Εγώ πειράζω μόνο τη φωτεινότητα. Αν κάνω swipe προς τα πάνω, βλέπουμε αντίθεση, κορεσμό, πειράζω μόνο τη φωτεινότητα και το ανεβάζω όσο πιο άσπρο γίνεται. Το ίδιο πατώντας συν κάτω και βάζοντας σε ένα άλλο σημείο της φωτογραφίας το στρογγυλούλι, το κάνω σε όλη τη φωτογραφία προκειμένου να είναι το άσπρο ίσο σε όλο το μέρος και κάτω και πάνω, γιατί πριν όπως είδατε το κάτω μέρος της φωτογραφίας ήταν πιο σκούρο. Και βλέπουμε το πριν και το μετά. Τέλειο. Πριν και μετά. Βλέπετε που κάτω ήταν πολύ πιο σκούρο. Τέλεια. Πατάω tick. Αυτό ήταν στο Snapseed για τα outfit. Αυτό είναι το edit που κάνω κυρίως, γιατί προτιμώ τα outfit μου να είναι σε λευκό φόντο. Και στη συνέχεια πηγαίνω εξαγωγή, αποθήκευση και ανοίγω τη φωτογραφία μου στο ViscoCam. Το ViscoCam, εγώ τουλάχιστον ήμουν τυχερή και το είχα κατεβάσει στην αρχή όταν ήταν δωρεάν. Μετά μου είπαν τα παιδιά ότι τα φίλτρα πρέπει να τα αγοράζεις. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Εγώ πάντως αυτό χρησιμοποιώ. Πατάω πάνω, κάτω στα αυτά τα βελάκια που έχει. Και τα φίλτρα που χρησιμοποιώ κυρίως στο Instagram μου είναι το A5, που είναι το αγαπημένο μου. Σχεδόν σε όλες τις φωτογραφίες έχω αυτό. Να το A5. Δίνει μία παραπάνω φωτεινότητα και μπλε τόνους στις σκιές, πράγμα που λατρεύω, αλλά ποτέ δεν το αφήνω μέχρι το τέρμα. Άλλα φίλτρα που μου αρέσει κάποιες φορές να χρησιμοποιώ, πολύ σπάνια βέβαια, είναι το C6. Όταν η φωτογραφία μου δεν έχει άσπρο φόντο, αλλά έχει για παράδειγμα πολλά χρώματα από πίσω, δημιουργεί ένα πολύ ωραίο εφέ και είναι σαν φωτογραφία.
παλιά φωτογραφία και κάποια άλλα φίλτρα που χρησιμοποιώ, τα μόνα, είναι το HB1 που μου δίνει πάρα πολύ ασπρίλα και λίγο ροζ τόνους, γι' αυτό το χρησιμοποιώ πολύ σπάνια, και το HB2 που μου δίνει λίγο κίτρινους τόνους που απεχθάνομαι και πολύ έντονη αντίθεση. Αλλά αυτό που χρησιμοποιώ σε σχεδόν όλες μου τις φωτογραφίες είναι το φίλτρο A5. Και αυτό θα χρησιμοποιήσω και εδώ. Εγώ συνήθως το αφήνω γύρω στο 7, 8, κάποιες φορές 9, από τότε το αφήνω μέχρι το τέρμα όμως. Βλέπουμε τώρα το πριν και το μετά. Πριν και μετά. Είναι σημαντική διαφορά. Και αυτό ήτανε! Αυτό ήταν! Γενικά όμως έχετε δείξει έναν ενδιαφέρον στο πώς φτιάχνω τα flat lace. Τα flat lace είναι αυτά που βλέπετε εδώ πέρα, δηλαδή μικροαντικείμενα στημένα πάρα πολύ όμορφα αισθητικά πάνω σε μια επίπεδη επιφάνεια, κατά προτίμηση λευκή. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις από κάτω ένα παλτό, μια γούνα. Εγώ πολύ συχνά χρησιμοποιώ γούνες. Ένα άσπρο χαρτόνι ή ένα γραφείο, όπως εμένα εδώ πέρα το γραφείο μου που είναι μαρμάρινο. Οτιδήποτε θέλεις. Θα σας δείξω ένα μικρό κλιπάκι τώρα στο πώς τραβάω αυτή τη φωτογραφία που είναι πάρα πολύ απλό. Ξεκινώ λοιπόν με το βασικό μου χρώμα, όπως είπα είναι το άσπρο, και βάζω πάνω ένα crop top ή οτιδήποτε θέλουμε να αρχίσουμε να γεμίζουμε το flat lay. Εμένα μου αρέσει να το γεμίσω πάντα με κάποιο ζευγάρι γυαλιών, κάποιο προϊόν ομορφιάς που έχει πολύ ωραίο κουτάκι, πολύ ωραία συσκευασία. Εδώ πέρα έχω ένα highlighter. Πάντα μου αρέσει να έχω κάποιο είδους γλάστρα ή λουλούδια. Αυτό θα το δούμε πού θα χωρέσει. Και φυσικά, άμα έχεις κάποια προτίμηση σε ένα συγκεκριμένο παπούτσι που μπορεί να ταιριάζει με τα χρώματα που έχουμε εδώ πέρα, τώρα εσείς το βλέπετε από το πλάι, αλλά στην πραγματικότητα είναι πολύ όμορφο έτσι όπως το βλέπω. Για να δείτε και από πάνω αυτό που έβγαζα εγώ στη φωτογραφία. Και έτσι με αυτό το πάρα πολύ εύκολο τρόπο βγάζω τη φωτογραφία ενός flat lay. Τώρα θα σας δείξω πώς το κάνω επεξεργασία. Και είναι νομίζω οι φωτογραφίες που επεξεργάζομαι πιο πολύ. Και το πρώτο πράγμα που κάνω στο Snapseed είναι να πάω εκεί πέρα που γράφει βούρτσα. Το αφήνω στο 10 κάτω-κάτω που βλέπουμε, το αφήνω στο 10 και αρχίζω να κάνω με το χέρι μου έτσι τσουκ 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 τα σημεία που θέλω να είναι όσο το δυνατόν πιο φωτεινά. Και όπως βλέπουμε αρχίζει να ασπρίζει η φωτογραφία μας και να γίνεται πιο professional. Στις ακρούλες πάντα θέλει για κάποιο άγνωστο λόγο. Ίσα μόνο από τη φωτεινότητα κοιτάξτε το πριν και το μετά. Holy moly, ok. Πατάω εκεί πέρα που έχει ένα πινελάκι και πατάω τον κορεσμό στο μείον 5. Όπως βλέπετε εδώ πέρα στο φυτό έχει κάτι κίτρινους τόνους πορτοκαλί που δεν μου αρέσουν. Οπότε με το χέρι μου κάνω έτσι τσουκ 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 για να το σβήσω και να το ασπρίσω. Και αυτό το κάνω σε όλη τη φωτογραφία, φυσικά όχι πάνω στα πράγματα, γιατί θα γίνουν άσπρα και τα πράγματα. Και αυτός είναι ο μαγικός τρόπος που ασπρίζω τις φωτογραφίες μου. Η προηγούμενη φωτογραφία που σας έδειξα με το outfit δεν έχει γίνει το άσπρο από πίσω με κάποια ειδική επεξεργασία. Είναι άσπρο στίχος και απλά εντείνω περισσότερο τη φωτεινότητα. Για να φύγει η κιτρινίλα. Και τώρα, κοιτάξτε τη μαγεία του Snapseed. Αυτό είναι το πριν και αυτό το μετά. Πριν και μετά. I know, I know. Πάω μετά στο ViscoCam και να περάσω για ακόμα μια φορά το φίλτρο A5. Οπότε, αν με δείτε ποτέ έξω χωρίς το φίλτρο A5, θα τρομάξετε! Θα πείτε, αυτή δεν είναι η Βενετία! Αυτό λοιπόν, παιδιά, είναι το σημερινό βίντεο. Με αυτόν τον τρόπο κάνω edit τις φωτογραφίες μου. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε ένα like και εγγραφή στο κανάλι μου. Από εμένα να έχετε πολλά πολλά φιλιά και εμείς θα τα δούμε πάρα πολύ σύντομα. Γεια σας! Γεια σας!